στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χρήστος Χατσιώτης, βουλευτής Β' Αθήνας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γεια σας, κύριε Χατσιώτη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολύ καλά εσείς? Μια χαρά και εμείς. Να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό, καθώς είχαμε την επίταξη των περιοχών πριν από λίγες μέρες. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό. Έχουμε τις αντιδράσεις από τους αιρετούς και τους κατοίκους των νησιών. Αύριο θα υπάρξει μία διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ΚΚΕ διαχρονικά μιλάει για αποθήκες ψυχών. Ναι, και νομίζω επιβεβαιωνόμαστε ότι ακριβώς αυτό έχει γίνει σήμερα στα νησιά της χώρας μας. Είναι αποθήκες ψυχών και δυστυχώς αυτό το ζήτημα θα παίρνει μεγαλύτερη έκταση στο επόμενο διάστημα και με τη νέα, αν θέλετε, απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίταξη των χώρων αυτών για να φτιάξει νέα hot spot, νέες κλειστές πλατείες στα νησιά, εκλοβίζοντας ακόμα και άλλες χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών. Κύριε Κατσιώτη, όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος της Δύσης είναι πολύ βρώμικος όσο αφορά το προσφυγικό. Και δεν λέω απέναντι στην Ελλάδα, μιλάω απέναντι στις χώρες όπου έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένως και υποχρεώνονται οι άνθρωποι να φύγουν από τις εστίες τους. Και όλοι γνωρίζουμε ότι και η χώρα μας είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα, πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε με το καλύτερο τρόπο το προσφυγικό? Και όταν λέω να το αντιμετωπίσουμε, όχι σαν κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό, αλλά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τους κατοίκους των περιοχών. Κοιτάξτε, η αιτία της προσφυγιάς είναι η πόλεμη πάνω απ' όλα και βεβαίως οι οικονομικοί πόλεμοι που γίνονται σε άλλες χώρες και έχουμε τη μετανάστευση. Η χώρα μας δυστυχώς συμμετέχει σε αυτούς τους πολέμους. Έχει γίνει η χώρα μας μια απέραντη βάση των Αμερικανών, όπου από εδώ εξορμούν, εφορμούν και βομβαρδίζουν ή κάνουν τέλος πάντων όλες αυτές τις επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Η πόλεμη, το ΝΑΤΟ που τα έχουμε δώσει όλα, είναι αυτό το οποίο, αν θέλετε, στηρίζει αυτούς τους σχεδιασμούς, βάζει κυβερνήσεις μαριονέτες για να μπορέσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι των χωρών μελών αυτών που, αν θέλετε, εμπλέκονται και είναι οι υπεριαλιστικές χώρες αυτές να ελέγξουν τις πηγές πλούτου του λαού αυτών των χωρών. Αυτή είναι η αιτία της προσφυγιάς. Αυτό που πρέπει να γίνει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να συμμετέχει καταρχήν. Δεν μπορεί να γίνουν κροκοδίλια δάκρυα. Να πηγαίνουν εδώ. Τι δουλειά έχει η χώρα μας να στέλνει στρατό, να στέλνει φρεγάτες, να στέλνει αεροπλάνα, να στέλνει διάφορα τέτοια πολεμοφόδια σε αυτές τις περιοχές? Δεν έχει καμιά δουλειά. Έχει ευθύνες λοιπόν η κυβέρνηση δική μας, η οποία εντάσσεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς, εμπλέκει τη χώρα μας ακόμα περισσότερο και γίνεται στόχος, όπως είναι γνωστό, των ανταγωνιστικών δυνάμεων σε αυτές τις περιοχές. Άμα δεν είχαμε τις βάσεις και άμα δεν συμμετείχαμε, δεν θα ερχόντουσαν οι πρόσφυγες, κύριε Κατσιώτη. Ακούστε. Καταρχήν, εμείς λέμε ότι ο λαός μας δεν μπορεί να κάνει, είναι εντάντια στον πόλεμο σε αυτές τις περιοχές. Η κυβερνήση, η αστική τάξη, η οποία θέλει να πάρει μερίδιο, είναι αυτή που, αν θέλετε, εμπλέκει τη χώρα μας σε αυτούς τους πολέμους, σε αυτές τις επεμβάσεις και δημιουργεί το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το πρόβλημα καταρχήν είναι αυτό. Το αγώνας του λαού μας θα πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσει αυτή η διεργατορία των μονοπωλίων, η οποία θέλει εδώ να επεκτείνει τις αγορές της ανά τον κόσμο. Αυτό είναι ζήτημα αγώνων που θα πρέπει να κάνει ο λαός μας. Βεβαίως η προσφυγιακή μετανάστευση δεν θα σταματήσει όσο αυτή η βαρβαρότητα, αυτό το σάπιο σύστημα, αυτή η αδίστακτη, να το πω έτσι, τακτική και πολιτική που εφαρμόζουν οι πόλεμοι θα κυριαρχεί. Ο λαός πρέπει να αντιδράσει απέναντι σε αυτά. Εμείς σήμερα σε αυτό το ζήτημα των προσφύγων θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική τακτική. Και εδώ η χώρα μας έχει αποδεχτεί τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που διπλά εγκλωβίζει τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά. Κανένας μετανάστης δεν θέλει να μείνει στο νησί ούτε μια ώρα. Ωραία. Και όμως τους έχουν εκεί φυλακισμένους όμηρους και τώρα κάνουν και νέα hot spot, νέα στρατόπεδα κλειστά, όπως λέμε. Ναι. Είναι 22.000 στη Λέσβο, θα κάνουν και ένα άλλο hot spot με 5.000 και όχι ότι θα μειωθούν 22, θα είναι 22 συν 5.
ή ξέρω εγώ θα είναι και παραπάνω. Αυτή θα είναι η εξέλιξη, αν θέλετε, αυτή τη επίταξη που κάνει η κυβέρνηση σήμερα σε περιουσίες των ίδιων των κατοίκων της περιοχής. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, επειδή πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά το γνωρίζουμε, αλλά υπάρχει και κόσμο που μας ακούει, τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αναφορικά με την τύχη των προσφύγων. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να φύγουν άμεσα από το νησί, να απεγκλωβιστούν από τα νησιά, γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό και οι κάτοικοι έχουν δίκιο σήμερα, ζουν ένα σοβαρό πρόβλημα, να το πω έτσι, στην περιοχή τους, να απεγκλωβιστούν, να δοθούν χαρτιά και να πάνε στις χώρες του προορισμού τους. Αυτή είναι μια άμεση λύση που πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να τους κρατάμε εδώ. Έχουμε υπογράψει, κύριε Κασιώτη, έχουμε υπογράψει, συγγνώμη, έχουμε υπογράψει διάφορες συμφωνίες διεθνείς. Είναι και κλειστά τα σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, και την συμφωνία του Δουβλίνου και ένα και δύο. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Όλα αυτά, ναι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, το να λέμε να... υπέγραψε, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, έρχεται σε αντίθεση η κυβέρνηση, η οποία, αν θέλετε, υλοποιεί αυτές τις αποφάσεις που τις υπέγραψε με το αίσθημα του λαού μας, ο οποίος αντιδρά. Και σήμερα πρέπει να καταλάβει ότι η ευθύνη είναι ακέραια στον ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες και στη Νέα Δημοκρατία που τις συνεχίζει. Ναι. Συμφωνίες αυτές οι οποίες, αν θέλετε, δημιουργούν και οξύνουν το πρόβλημα. Τώρα... Άρα λοιπόν η μόνη λύση είναι η κυβέρνηση να ακούσει τον λαό, την αγωνία του, τη διεκδίκησή του για άμεσο απεγκλωβισμό και να μην υλοποιήσει, να μην πειθαρχήσει και να αφήσει τον κόσμο να πάει εκεί που πρέπει να σημασία... πάει. Ενάντια σε αυτές τις αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα. Πέστε, κύριε Κατσιώτη, ότι γίνεται αυτό. Τους δίνουμε τα χαρτιά και τους λέμε πηγαίνετε όπου θέλετε. Αφού δεν τους δέχονται και είναι κλειστά τα σύνορα. Είναι κλειστά τα σύνορα προς το βορρά. Δεν μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι. Εμείς τους δίνουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν προκύπτει εδώ ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε και ο λαός μας πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να κάνει δεν έχει καμία σχέση με τους λαούς, τις αγωνίες και τα προβλήματά τους. Είναι μια ένωση, μια δικτατορία του κεφαλαίου η οποία υλοποιεί σχεδιασμούς που αν θέλετε αυξάνουν την κερδοφορία τους, θωρακίζουν την κυριαρχία τους. Αυτό θέλουν και με τους πρόσφυγες. Να κάνουν εδώ την Ελλάδα φυλακές προσφύγων και να παίρνουν αυτούς τους εξειδικευμένους για να μπορούν να παράγουν πλούτο. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, αν θέλετε, μια ένωση των καπιταλιστών, είναι εχθρική απέναντι στο λαό και στις ζωές τους και θα πρέπει εδώ με αγώνα ενάντια τους να λυθούν τα προβλήματα, γιατί μόνο με αγώνες θα γίνουν. Υπάρχει άλλη λύση. Αλλιώς θα πρέπει εδώ να δεχτούμε ότι έτσι θα είναι τα πράγματα. Η μόνη πρόταση που μπορεί να ακουστεί ίσως από τη δική σας πλευρά και ίσως να ακολουθεί από το λαό είναι αυτό, ότι ο λαός πρέπει να κατέβει σε αγώνες προκειμένου να διεκδικήσει αυτό το οποίο νομίζει ότι είναι σωστό. Και τώρα, νομίζω ότι οι αγώνες κάνουν οι μισότες, είναι συνέχεια στους δρόμους και ενάντια στις πολιτικές. Ναι, ωραία, σωστό, δεν λέω όχι. Το θέμα είναι ότι όταν κάνουμε προτάσεις να είναι και ρεαλιστικές, δηλαδή να μπορούν να εφαρμοστούν τον ανατό. Τι θα πει ρεαλισμό, συγγνώμη, κύριε Κατσιώτη. Ποιος, αν θέλετε, λέει ότι είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση ή η άλλη. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε υπογράψει διάφορες συμφωνίες, συνθήκες. Ναι, αυτές οι συμφωνίες όμως είναι ενάντια στη χώρα μας. Ωραία, αρχικά πρέπει να ακυρωθούν αυτές οι συμφωνίες και μετά να γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Ακούστε. Η κυβέρνηση λοιπόν εδώ όχι μόνο δεν ακυρώνει, αλλά όπως φαίνεται επιβεβαιώνει όλες αυτές τις συμφωνίες λοιπόν, που έχουν υπογράψει και με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του Δουβλίνου. Αν λοιπόν η κυβέρνηση πράγματι θέλει να λέει ότι υπηρετεί το λαό μας, δεν έχει παρά να αντιδράσει σε αυτές τις συμφωνίες άμεσα, να μην πειθαρχήσει και αν δεν συμφωνήσουν οι υπόλοιποι, και να κάνει λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει. Να φύγει τον κόσμο, να τους βγάλει από τις φυλακές. Να βγάλει αυτόν τον κόσμο από τις φυλακές. Δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα. Μπορεί να τους κρατάει φυλακισμένους εδώ. Να αλλάξουμε θεματολογία, ναι, και να πάμε στην υπόθεση της Λάρκο. Βλέπουμε εταιρείες όπως είναι τα Ναυπηγές Καραμαγκά, όπως είναι η Λάρκο, όπως είναι η Έλβο, όπως είναι η ΑΒ,
Δηλαδή, σε άλλες χώρες αυτές οι βιομηχανικές μονάδες, αυτές οι επιχειρήσεις θα πηγαίναμε χίλια, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση. Εδώ γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σήμερα στη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και οι βουλευτές που πήραν το λόγο αποδόμησαν ένα προς ένα αυτά τα έολα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ. Γιατί προσπαθεί να παρουσιάσει την τροπολογία ως μονόδρομο, την ιδιωτικοποίηση δηλαδή, το κλείσιμο, γιατί αυτή θα είναι η εξέλιξη, και που τσακίζει τις ζωές των εργαζομένων και αλλά και του λαού της περιοχής. Η κυβέρνηση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα που πέρασαν μέχρι σήμερα από τον τόπο και αν θέλετε διαχειρίστηκαν τις τύχες της ΛΑΡΚΟ, λειτουργήσαν σαν τίλερ των μεγάλων συμφερόντων. Απαξίωσαν τη ΛΑΡΚΟ, την αυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, γιατί τέτοια είναι η ΛΑΡΚΟ, για να την οδηγήσουν στα χέρια των ξένων και ντόπιων οικονομικών άνομων συμφερόντων. Έχει επιδοθεί η κυβέρνηση σε μια εκστρατεία συκοφάντησης των εργαζομένων για να γίνει ανεκτή η πολιτική της, θα το λέω. Τι λέει? Ότι έχουν μεγάλους μισθούς. Η πλειοψηφία των εργαζομένων, το 82%, οι μισθοί τους είναι από 1.000 ευρώ, από 800 έως 1.000 ευρώ. Και είναι μεγάλη μισθή. Και λέει 25% μείωση μεσοσταθμιστικά τους εργαζόμενους. Βάζει μέσα και τους λακέδες τους εκεί πέρα που παίρνουν 50-60.000 ευρώ, με τον εργάτη ο οποίος σκοτώνεται, ο οποίος δουλεύει μέσα σε θερμοκρασίες 2.500 βαθμού Κελσίου, λοιπόν, και τους βάζει μαζί και λέει ότι μεσοσταθμιστικά 25% κάτω. Νομίζω η κυβέρνηση εδώ κάνει ένα έγκλημα σε βάρος της ελληνικής οικονομίας, σε βάρος του ρηκτού πλούτου της χώρας, σε βάρος αυτής της εταιρείας, η οποία θα μπορούσε πράγματι να είναι, όπως είπαμε, η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, να αξιοποιήσει το νικέλιο, να βγάλει το χάλιβα που λέμε εδώ, γιατί σήμερα στη Βουλή όλα αυτά τα είπαν οι βουλευτές μας και ο Γενικός Γραμματέας, και θα μπορούσε πράγματι να έχει μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. Όμως, επειδή εδώ υλοποιεί μια πολιτική που λέει ιδιωτική πρωτοβουλία, επενδυτές κτλ., επειδή εναρμονίζεται με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση με πρόστιμα και με όλα αυτά, παρόλα που έχει εξαιρέσει χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιες εταιρείες και τις έχει χρηματοδοτήσει, εδώ λοιπόν. Το αναφέραμε και εμείς αυτό στην αρχή. Εντάξει, κύριε Κατσιώτη. Εδώ οι κυβερνήσεις λοιπόν κάνουν έγκλημα μεγάλο. Οι εργαζόμενοι στον δρόμο, η συμπαράσταση είναι συγκλονιστική, μαθητές, γυναίκες κτλ. Είναι στον δρόμο. Η κυβέρνηση δεν θα ξεκαθαρίσει, δεν θα καθαρίσει καλά με αυτή την πολιτική, και αυτό είναι παραπάνω από βέβαιο. Ωραία, κύριε Κατσιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλό απόγευμα. Γεια σας.